Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μας συνάντηση για την περίοδο αυτή και με τη βοήθεια του Θεού ολοκληρώνουμε τη σπουδή, τη μελέτη, αν θέλετε, πάνω στο Ναβά Ισραήλ, που ομολογώ ότι ήταν κάπως πιο δύσκολο σε σχέση με άλλες χρονιές και εμένα έτσι με δυσκόλεψε, γιατί είναι και η διαφορά της γλώσσας, βέβαια, που είναι για πρώτη φορά κάνουμε από μετάφραση. Συνήθως μέχρι τώρα κάνουμε ελληνόφωνους πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα αυτή τη φορά κάνουμε τον Ναβά Ισαάκ του Σύρο. Τώρα δεν ξέρω τον χρόνο. Ελπίζω να δώσετε κάποιες καλές ιδέες να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι κάποια πράγματα πήραμε στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, που πληροφοριακά σας λέω ότι είναι πάνω από 30 όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Της Κυριακής δηλαδή, οι συναντήσεις. Άλλες τόσες είναι του Σαββάτου, όσοι παρακολουθείτε και τις συναντήσεις του Σαββάτου. Τώρα να μας φωτίσει ο Αββάς Ισαάκ από εδώ και στο εξής, να τα εφαρμόζουμε και όλες αυτά που διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε, διαβάζουμε στην ψυχή μας. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει από τον 52ο λόγο, ο οποίος αναφέρεται, όπως λέει, περί του δευτέρου τρόπου των πολέμων του διαβόλου. Δηλαδή, πώς ο διάβολος, ενώ είχαμε δει στον προηγούμενο λόγο, στον 51ο, πώς πολεμάει ο διάβολος εκείνους οι οποίοι είναι αμελείς, στον 52ο μας είπε πώς πολεμάει εκείνους οι οποίοι είναι ανδροί και δυνατοί. Και που αντίθετα από ό,τι ο κόσμος νομίζει, οι περισσότεροι νομίζουν, σας υπενθυμίζω ότι τους μεν πρώτους, λέει, τους πολεμάει σκληρά, περί τους αμελείς, γιατί ξέρει ότι θα νικήσει, ενώ ο διάβολος, βέβαια, επειδή είναι έξυπνος εχθρός, δεν πολεμάει όταν ξέρει ότι θα χάσει. Κατά συνέπεια, δεν πολεμάει αυτούς οι οποίοι είναι ανδροί και δυνατοί. Αυτούς προσπαθεί για τις πλαγίες του, να τους πλαγιοκοπήσει, ας το πούμε έτσι, να τους υποβαθμίσει, ας το πω έτσι, όσον αφορά την χάρη την οποία παίρνουν από τον Θεό, και κατόπιν να τους ρίξει. Τώρα είμαστε στον 53ο λόγο, περί του τρίτου τρόπου των πολέμων του εχθρού προς τους δυνατούς και ανδρείους. Πάλι αναφέρεται στους δυνατούς και ανδρείους. Και μάλλον εδώ αναφέρεται σε αυτό ακριβώς που σας είπα πριν από λίγο, περιληπτικά. Όταν ο διάβολος, λέει ο Αββάς Ισαάκ, μεταχειριστεί πάντα τα προηρημένα και δεν δυνηθεί να νικήσει τον άνθρωπο, μάλλον δεν δυνηθεί να νικήσει εκείνον ώστις ενδυναμεί και βοηθεί τον άνθρωπο, και ήδη ότι εσωματικοί αυτού αισθήσεις δεν υπόνται υπό των φαινομένων πραγμάτων, ούτε οι λογισμοί αυτού θα αρνούνται υπό των κολακευμάτων αυτού, τότε προσπαθεί ο δόλιος και ζητεί μέσον τι είναι αδια του οποίου απομακρύνει τον άγγελο των βοηθών του ανθρώπου. Αυτό που σας είπα δηλαδή ακριβώς πριν από λίγο. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, δεν μπορεί τους δυνατούς και ανδρείους να τους πολεμήσει κατευθείαν, ερχόμενος δηλαδή σε αντιπαράθεση, και όταν, λέει εδώ, μεταχειριστεί όλα αυτά που μας είπε προηγουμένως, και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να νικήσει αυτόν ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον άνθρωπο, και είναι βέβαια ο Θεός, είναι η χάρις του Θεού, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών, λέει η Γραφή. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει στη ζωή μας δεν είναι ενδεχομένως το που λέμε και εγώ είμαι αδύνατος. Δεν υπάρχει, είμαι αδύνατος. Όσο και αδύνατος να είμαι, όταν έχω τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, γίνομαι παντοδύναμος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμώνει με Χριστό. Δεν το λέει επειδή, ας πούμε, υπερηφανεύεται, αλλά το λέει γιατί θέλει να πει ότι επειδή, ας πούμε, εγώ και ο Χριστός είμαστε ένα. Ζω δε ουκέτι εγώ, λέει ο Απόστολος, ζείτε εν εμή Χριστός. Άρα λοιπόν δεν φοβούμαι, διότι αυτός ο οποίος πολεμάει εμένα είναι σαν να πολεμάει με τον Χριστό. Και δεν μπορεί φυσικά να νικήσει. Το ίδιο λέει και εδώ ο Αββάς Ισαάκ, ότι στην πραγματικότητα, λέει, ο διάβολος δεν πολεμά αυτούς, αλλά πολεμά αυτόν ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτούς, που είναι βέβαια η χάρις του Θεού. Και βλέπει κυρίως ότι οι σωματικές αισθήσεις του ανθρώπου
του συγκεκριμένου ανθρώπου, τον οποίο έχει στοχοποιήσει, δηλαδή ο πονηρός, είναι ακέραιες. Δεν έχει νικηθεί, δηλαδή δεν υπάρχει παράθυρο από το οποίο προσπαθεί ο διάβολος να μπει. Τότε λέει προσπαθεί να βρει ένα μέσο, έναν τρόπο για να απομακρύνει τον άγγελο από τον άνθρωπο, που είναι ο βοηθός του ανθρώπου. Να απομακρυνθεί δηλαδή ο φύλακας άγγελος του ανθρώπου. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον φύλακα άγγελο, που αυτό δεν είναι σχήμα λόγου ότι έχουμε κάποιον φύλακα άγγελο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο Θεός δηλαδή όχι απλώς μας δίνει τη βοήθειά του και τη χάρη του με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά υπάρχει και φύλακας άγγελος για τον κάθε βαπτισμένο χριστιανό. Με έκανε εντύπωση όταν διάβασα πριν από πολλά χρόνια για πρώτη φορά αυτό που λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, και είναι πραγματικά αποκαλύψη αυτό το οποίο παίρνουν από τους Αγίους, που τα είχαν και αυτοί κατευθείαν από αποκάλυψη βέβαια από τον Θεό. Όταν διάβασα ότι έχουν φύλακα άγγελο και αυτοί οι οποίοι δεν είναι βαπτισμένοι. Αλλά τι γίνεται όμως με αυτούς. Ένας ολόκληρος λαός μπορεί να έχει ένα φύλακα άγγελο. Ενώ εμείς ένας άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του, αυτό ένας ολόκληρος λαός φυλάσσεται από τον άγγελο. Τόσο είναι η μεγάλη διαφορά. Τεράστια είναι η διαφορά δηλαδή προστασίας την οποία έχει ο άνθρωπος. Και είναι εκπληκτικό αυτό να το σκεφτεί κανένας. Δηλαδή, εγώ έχω ένα φύλακα άγγελο και όλη ας πούμε η Ανατολή έχει ένα φύλακα άγγελο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι εκπληκτικό να σκεφτεί κανείς. Και καταλαβαίνει κανείς πόσο η χάρη του Θεού μας προστατεύει, δηλαδή με τον τρόπο αυτόν. Και επειδή φυσικά και επειδή είμαστε άτρωτοι κατά συνέπεια, στην κυριολεξία είμαστε άτρωτοι πνευματικά, προσπαθεί ο διάβολος να απομακρύνει αυτό το φύλακα. Και πώς τον απομακρύνει, βέβαια, θα δούμε πιο κάτω τον τρόπο. Μάλλον δε επιθυμεί ο παμπώνυρος και αγωνίζεται ή να τυφλώσει τον νου του βοηθουμένου ανθρώπου και καταστήσει αυτόν αβοήθητον. Ο τρόπος λοιπόν για να φύγει ο φύλακας άγγελος είναι να τυφλωθεί ο άνθρωπος, να τυφλωθεί πνευματικά. Και όταν λέμε να τυφλωθεί πνευματικά, εννοούμε δηλαδή να γίνει ανάξιος της θείας βοηθείας. Αυτό είναι ο σκοπός, η πονηρία του πονηρού, να κάνει τον άνθρωπο να είναι ανάξιο της θείας βοηθείας, με τον τρόπο δηλαδή στον οποίο θα τον υποκινήσει, σε μια μεγάλη αμαρτία δηλαδή για παράδειγμα, και έτσι μετά να τον βρει ευάλωτο και να τον προσβάλλει και να τον νικήσει. Αυτή είναι πραγματικά η πονηρία του εχθρού. Ο πονηρός εχθρός, ο έξυπνος εχθρός, δεν προσβάλλει τον αντίπαλο όταν γνωρίζει ότι δεν θα τον νικήσει. Διότι σου λέει αυτό το μόνο το οποίο θα κερδίσω είναι απώλειες δικές μου και όχι απώλειες δικές του. Να τυφλώσει λοιπόν το νου του βοηθημένου ανθρώπου και καταστήσει αυτόν αβοήθητο, πώς. Κοινώνει σε αυτόν λογισμούς υπερηφανίας. Διότι αυτός δεν είναι στην κατηγορία, ας πούμε, τώρα την πρώτη, να είναι κανένας, ας πούμε, αμελής και αδιάφορος. Αυτός είναι αγωνιστής. Είναι ανδρείος. Είναι συνεπής. Δεν μπορεί λοιπόν να τον προσβάλλει σε αυτό το κομμάτι, οπότε τον προσβάλλει σε ένα άλλο κομμάτι. Προσπαθεί να του κινήσει τους λογισμούς της υπερηφανίας. Να τον κάνει δηλαδή να περηφανευτεί. Και επειδή αυτόν να νομίζει ότι όλη αυτή η δύναμη είναι η δική του. Και ότι όλο τούτο τον πλούτο απέκτησε αυτός αθεαυτού. Και για τις δυνάμεις αυτού εφύλαξε εαυτόν εκ των εναντίον. Να τον κάνει λοιπόν να πιστέψει ότι αυτή η δύναμη την οποία έχει είναι δική του. Βλέπει δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι απρόσδεκτος ο άνθρωπος. Ότι είναι δυνατός. Του λέει για παράδειγμα, μπράβο σου. Σε παραδέχομαι. Είσαι δυνατός. Και εσύ είσαι έτοιμος να το χάξεις εκείνη τη στιγμή, που πραγματικά έτσι είναι. Ενώ σου λέει ο Χριστός πάντως ότι ναι, με τα πάντα ισχύει, αλλά εν το ενδυναμούντι είναι Χριστό. Είναι η χάρη του Θεού που μέσα μου είναι αυτή η οποία με βοηθάει και με στηρίζει, με κρατάει. Και δεν είναι κάτι άλλο. Διότι εγώ από μόνος μου, από πού να την έχω δηλαδή αυτή την εξουσία, εγώ είμαι πιο καλός δηλαδή από τους άλλους, πώς να εξηγηθεί δηλαδή το πράγμα, πού. Είμαι πιο έμπειρος, είμαι τι, είμαι υπεράνθρωπος. Όλοι είμαστε θνητοί, να το πούμε έτσι, υπό τον ίδιο. Και άλλοτε μεν κάνει αυτό να συλλογίζεται ότι εκ περιστάσεως τεινός ενίκησε τον εχθρόν, άλλοτε δε ότι δια την αδυναμία του εχθρού ενίκησε αυτόν
και σιωπών τους άλλους τρόπους και τους λογισμούς της βλασφημίας από μόνη την ενθύμηση των οποίων τρομάζει η ψυχή και άλλοτε χλανά αυτών διασχημάτων θείων δίθεν αποκαλύψεων. Έχει εδώ τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ο Αββάς Ισαάκ, πώς δηλαδή ο διάβολος μπορεί να πείσει δηλαδή κάποιον, προσβάλλοντάς τον στο λογιστικό κομμάτι της ψυχής, βάζοντάς του δηλαδή λογισμούς ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι αυτοδύναμος, ότι είναι αυτάρκης, ότι είναι δυνατός από μόνος του. Μεγάλη πλάνη πραγματικά αυτή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος πιστέψει με κάποιον τρόπο ότι είναι αυτός κάτι παραπάνω δηλαδή από τους άλλους. Και λέει ότι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνει για παράδειγμα από κάποια περίσταση να καταλάβει, ας το πούμε έτσι, ότι αυτός νίκησε τον εχθρό. Και πώς, ας πούμε, μπορεί να είναι αυτή η περίσταση. Μπορεί, για παράδειγμα, προσέξτε, να είναι μια εικονική επίθεση του εχθρού. Δεν είναι πραγματική επίθεση του εχθρού. Δεν είναι πραγματική επίθεση του εχθρού. Είναι εικονική επίθεση. Σου κάνω μια επίθεση για να νομίζεις ότι προσβάλλεσαι και αμέσως μετά ο εχθρός υποχωρεί και ο άνθρωπος λέει ναι. Α, έχω δύναμη. Να ορίστε, κοίταξε, είχα έναν πειρασμό τώρα και τον έφερα αμέσως σε αυτό. Διότι αμέσως μετά την προσβολή του πειρασμού έρχεται και σου λέει σαν καλά τα κατάφερες. Σαν καλά τα κατάφερες. Είχες τώρα, ας πούμε, ένα σαρκικό λογισμό. Ας πούμε. Έτσι, λέω τώρα. Ένα παράδειγμα. Φεύγει όμως αυτό αμέσως. Αλλά φεύγει το απομένος του. Ο διάβολος υποχωρεί. Έρχεται όμως ένα και σου λέει ότι σαν καλά τα κατάφερες. Λέω ότι έχεις γίνει δυνατός τελικά. Σε πιο δυνατός από ό,τι περιμέναμε και ούτω καθεξής κλπ. Σου φουσκώνει δηλαδή τα μυαλά. Ένας τρόπος αυτός. Και πολλοί την πατάνε, δηλαδή μην νομίζετε. Ότι λοιπόν εκ περιστάσεως την όσλε ενίκησε τον εχθρό. Ή ότι δια την αδυναμία του εχθρού ενίκησε αυτόν. Ναι, παρόμοιο είναι και αυτό. Ή διότι λέει, διότι ο εχθρός δεν κατάφερε και πάλι ο άνθρωπος όμως είναι ο νικητής. Α, εδώ λέει, ναι, εδώ έχει και σιωπόλει τους άλλους τρόπους και τους λογισμούς της βλασφημίας από μόνη την ενθύμηση των οποίων τρομάζει η ψυχή. Ναι, και αυτό είναι μια κατηγορία, πραγματικά. Δεν ξέρω βέβαια ποιους άλλους τρόπους εδώ θα ήθελε να πει ο Αββάς Ισαάκ, αλλά εκείνο όμως που ακούμε τουλάχιστον στην περίπτωση της, σε πλαίσια εξομολόγησης, είναι πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και αναφέρονται σε λογισμούς βλασφημίας. Βλασφημίας μόνο κατά του Θεού. Πράγματα τα οποία είναι, το λέει εδώ ο Αββάς Ισαάκ πολύ χαρακτηριστικά, από μόνη την ενθύμηση των οποίων τρομάζει η ψυχή του ανθρώπου, διότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Εκεί μάλιστα θεωρούν ότι αυτοί οι λογισμοί βλασφημίας είναι ασυγχώρητοι. Και έρχονται, ας πούμε, κλαίγοντας στην εξομολόγηση. Είχα λογισμούς βλασφημίας. Οπότε τι γίνεται. Το Ευαγγέλιο λέει ότι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι ασυγχώρητη. Τι γίνεται, θα χάσω την ψυχή μου. Ενώ βέβαια δεν αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, δεν είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι η περιφρόνηση των ενεργειών του Θεού, η περιφρόνηση του Αγίου Πνεύματος. Η διαστροφή, σαν αυτό που κάνανε οι Φαρισαίοι. Δηλαδή βλέπανε την παρουσία του Θεού και την ερμηνεύαν σαν παρουσία του διαβόλου. Αυτή η διαστροφή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο όμως εδώ το λέει ότι δηλαδή μπορεί και αυτό να είναι μέσα στη μεθοδία του εχθρού, δηλαδή το να φέρνει διαφόρους λογισμούς στον άνθρωπο και βέβαια μετά να αποσύρεται ο διάβολος. Και επίσης, άλλοτε λέει πλανά αυτών διασχημάτων θείων δίθεν αποκαλύψουν. Και αυτό είναι μια ολόκληρη κατηγορία, πραγματικά πολύ επικίνδυνο είναι και αυτό. Προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, πραγματικά, που όχι απλώς πιστεύουν ότι είχαν αποκαλύψεις από τον Θεό μια φορά ή δύο φορές, αλλά έχουν πιστεί, που έχει τύχει και εμένα, ας πούμε, αυτοί είναι άνθρωποι, και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν τους λες ότι πρόσεξε, γιατί αυτά τα πράγματα η Εκκλησία δεν τα δέχεται. Δεν δέχεται, δηλαδή ποιος είμαι εγώ που θα έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια αποκάλυψη από τον Χριστό. Είναι, ας πούμε, να μου εμφανιστεί η Παναγία. Εδώ στον Άγιο Παΐσιο δεν εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, στον Άγιο Παΐσιο. Αλλά εγώ ποιος είμαι, ας το πούμε έτσι, που θα έχω τέτοιου είδους αποκαλύψεις.
Και αν τους πεις, ας πούμε, να τους αμφισβητήσεις το λογισμό, φεύγω, πάω σε άλλο μόνο. Δεν μπορείς να καταλάβεις εσύ, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ σου λέω και εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Φανταστείτε πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της πλάνης. Είναι τόσο πολύ βεβαιωμένος ο άνθρωπος, ώστε αν τυχόν εσύ το αμφισβητήσεις το λογισμό, αυτός εγκαταλείπει, φέρνει ακόμα και πνευματικό. Πολύ μεγάλο είναι το μέγεθος της πλάνης. Καταλαβαίνετε πόσο διάβολος λοιπόν τώρα μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον και από εκεί και μετά βέβαια τον κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια είτε στον ύπνο με διάφορα όνειρα, αλλά ακόμα και στην πραγματικότητα. Και καθύπνουν λέει με δείκνηση σε αυτό πράγματα πλάνης. Όταν δεν υπάρχει έξυπνος, μορφούται και φαίνεται σε αυτόν ως άγγελος φωτός. Μπορεί δηλαδή να εμφανιστεί ο διάβολος και να τον πλανήσει, να τον ξεγελάσει είτε στον ύπνο του, πιο συχνά φυσικά συμβαίνει στον ύπνο των ανθρώπων, όπου εκεί έχουμε, ας πούμε, διάφορα, και βλέπετε πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, δυστυχώς και οι χριστιανοί σήμερα ασχολούνται με όνειρα, εδώ λέμε ότι όχι, ας πούμε. Και όμως, αυτοί ασχολούνται με τα όνειρα. Και βλέπετε, υπάρχουν και βιβλία ολόκληρα που έχουν γραφτεί, ας πούμε, για την ονειρομαντία, ας το πούμε έτσι. Που αυτό βέβαια η Εκκλησία το καταδικάζει, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια ολόκληρη σατανική πλεκτάνη και πλάνη. Αλλά μπορεί όμως να εμφανιστεί, να εμφανιστούν και διάφορα σχήματα στον άνθρωπο αυτόν, όντας ξύπνιος, να εμφανιστούν δηλαδή διάφορες μορφές και αυτό που λέει εδώ, ως άγγελος φωτός. Του λέει φυσικά και η γραφή του λέει ότι ο διάβολος μπορεί να εμφανιστεί και ως άγγελος φωτός. Γι' αυτό βλέπετε ο Ρώσος Παύλος λέει κάπου στους Κορινθίους, αν θυμάμαι καλά, ότι αν λέει άνθρωπος έρθει και σας δει πράγματα διαφορετικά από αυτά που σας λέω, άνθρωπος ή άγγελος. Ακόμα και άγγελος Κυρίου, λέει, του ουρανού. Αυτή και να σας πει πράγματα διαφορετικά αυτά που σας λέω, μην τα δεχτείτε. Να τα απορρίψετε. Διότι αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια, η πραγματική αλήθεια είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και φυσικά δεν αναφέρεται σε άγγελο εκεί πέρα, αλλά αναφέρεται σε άγγελο Σατάν. Σε άγγελο φωτός, ή να το πούμε καλύτερα έτσι, σε φωτόμορφο άγγελο, που όμως είναι διαβολική, διαβολικό σχήμα, διαβολική οπτασία. Και πάντα μηχανάται ή να δυνηθεί να καταπείσει τον άνθρωπο να παραδεχθεί ο λίγο κατ' ο λίγο τα αποτρόπαια αυτού φρονήματα και να παραδοθεί δέσμιος εις τα σε αυτού χείρας. Και θα μεταχειριστεί, λέει, θα μηχανευτεί τα πάντα, λέει ο διάβολος, για να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο πάση θυσία και μάλιστα ο λίγο κατ' ο λίγο. Αυτό το λίγο κατ' ο λίγο είναι πραγματικά, είναι, θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτό το πράγμα. Στην κυριολεξία, πολλές φορές ο διάβολος μας σαλαμοποιεί. Πώς κόβεις το σαλαμάκι εκεί έτσι, φετούλα. Αυτό είναι μια λεπτή φετούλα, είναι, αν βγάζει στο φως, φαίνεται. Και όμως, με τη σαλαμοποίηση αυτή, εξαφανίζεται το σαλάμι σε λίγο, φέρνει όλο. Καταναλύσκεται. Καταναλώνεται. Έτσι ακριβώς, ο διάβολος, σιγά, όταν δηλαδή ο άνθρωπος δώσει έδαφος στην ψυχή του, παίρνει ό,τι καλό έχει από την ψυχή του ανθρώπου και δίνει το κακό, δίνει τη σκοτεινή παρουσία του και τον αλλάζει το φρόνημά του και στο τέλος του τον κάνει δέσμιο. Παραδίδεται δηλαδή ο άνθρωπος στα χέρια του διαβόλου, θα μας φυλάει. Εάν όμως ο άνθρωπος κρατήσει τους λογισμούς αυτού ασφαλώς ή μάλλον κρατήσει την ενθύμηση του Θεού στην ψυχή αυτού και υψώσει προς ουρανόν το όμα της καρδίας, όπως μη βλέπει εκείνους ή την εσψιθυρίζουν στα κιάφτα εις αυτόν, τότε ο εχθρός μηχανάται να ανέβει άλλους τρόπους υπουλότερους. Ή, αν θέλετε, πιο αποτελεσματικού. Δηλαδή, ότι εάν όμως λέει ο άνθρωπος κρατήσει το λογισμό του με ασφάλεια, τι θα πει με ασφάλεια, το ερμηνεύει λίγο στο κάτω ο Αββάς πάλι και λέει ότι ή μάλλον λέει κρατήσει την ενθύμηση του Θεού στην ψυχή αυτού. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, το έχω πει πολλές φορές, ότι ακόμα και εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές, ότι ενώ ας πούμε αναζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε το θέλημα του Θεού και να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού, όμως στην πορεία μπορούμε να ξεχνάμε την παρουσία του Θεού. Ή έρχεται ας πούμε άλλος και λέει, πάτε κάντε μια προσευχή, γιατί έχω
ή όχι, λέμε. Και χωρίς να πει να κάνεις προσευχή, έχω αυτό το πρόβλημα. Δώστε μου την λύση, δώστε μου γνώμη κτλ. Και του λες το προσεύχεις, είπε. Όχι, τώρα δεν κάνω προσευχή. Μα άμα δεν κάνεις προσευχή, πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Μπορεί, ας πούμε, ένα πρόβλημα να λυθεί εκτός προσευχής. Εκτός προσευχής σημαίνει χωρίς την παρέμβαση του Θεού. Και η προσευχή δεν σημαίνει σαν και καλά ότι γονατίζω, ας το πούμε έτσι, και προσεύχομαι. Αλλά η παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Η παρουσία του Θεού μέσα στο λογισμό μας. Γι' αυτό λέει εδώ ο Αβάς ότι να κρατήσει ο άνθρωπος μέσα του την ενθύμηση του Θεού. Να υπάρχει δηλαδή η παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Ούτως ή άλλως. Μέσα στη ζωή μας. Μέσα σε κάθε περιστατικό της ζωής μας. Να υπάρχει η παρουσία του Θεού. Αντίθετα, οι άνθρωποι πολλές φορές ενώ λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, έτσι. Είμαστε βαπτισμένοι άλλωστε. Με τη βούλα είμαστε χριστιανοί. Επισήμως είμαστε χριστιανοί. Αλλά και εμείς θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Παρ' όλα αυτά, όμως, σε κάποιες στιγμές που έτσι σκάει η μύτη και το θέλημά μας και θέλουμε να κάνουμε το δικό μας, λέμε εντάξει, εντάξει, εκείνη και ο Θεός, αλλά τέλος πάντων τον έχω τώρα και πολύ. Κάπου που δεν τον βλέπω παραπέρα. Σημαίνει τον βγάζεις από το πεδίο της οράσεώς σου. Τον βγάζεις μέσα από την ψυχή σου. Αυτό σημαίνει. Τι θα πει δηλαδή ότι ο Θεός, ας πούμε, δεν μας λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ότι εσύ τον κάνεις την πόνο. Αυτό. Αλλιώς ο Θεός είναι δυνατόν να διαγραφεί με μια μονοκοντιλιά ή με μια, ας το πούμε έτσι, δική μας απροσεξία. Δεν υπάρχει το θέμα. Απλώς είναι η δική μας στάση που βάζει τον Θεό στην πάντα και ο Θεός βέβαια επειδή θέλει να μας έχει πλάσει ελεύθερος και σέβεται την ελευθερία μας, δεν μας λέει εκείνη τη στιγμή, είμαι κι εγώ εδώ, αλλά συστέλνει, να το πούμε έτσι, την παρουσία του και τότε εμείς τρώμε τα μούτρα μας. Περί αυτού πρόκειται. Ή πέφτουμε στα χέρια του σκοτεινού εχθρού, όπως εδώ αυτό που λέει ο Βασάκ, που θα πρέπει λοιπόν να κρατήσει την ενθύμηση του Θεού στην ψυχή του άνθρωπος και να υψώσει, λέει, προς τον ουρανό τα μάτια της ψυχής του. Και να περιφρονήσει αυτούς οι οποίοι ψιθυρίζουν, τους ψιθυριστές δηλαδή στα αυτιά του, που θέλουν να του πούνε πράγματα ότι αυτός, ας πούμε, τάχαντες είναι κάποιος, ή ότι όλα αυτά τα οποία πέτυχε, τα πέτυχε χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και τότε φυσικά αναγκάζεται λέει, ο διάβολος να καταφύγει σε άλλους τρόπους. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ο 53ος λόγος, μικρός είδατε, το τελειώσαμε, 53ος λόγος του Αβάη Σάκτου, σύλλοντα σχετικά, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς συγκεκριμένα στο πόσο σημαντικό είναι για τον διάβολο να προσπαθεί να κινητοποιήσει μέσα το πνεύμα της υπερηφανίας στον άνθρωπο, διότι όταν ο άνθρωπος υπερηφανεύεται, χάνει τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι βέβαια ο λόγος που πολλές φορές, γιατί λέμε, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλο κακό, για παράδειγμα, η κατάκριση. Έτσι λέμε, η κατάκριση είναι πολύ μεγάλο κακό. Και δεν είναι μεγάλο κακό γιατί είναι μια αμαρτία. Όχι, σε αμαρτίες τις εξομολογούμαστε και συγχωρούνται. Αλλά η κατάκριση δείχνει ακριβώς ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει πλημμυρίσει από την υπερηφάνεια. Διότι όταν ο άνθρωπος υπερηφανεύεται, τότε αυτό μέσα τον βάζει σε μια σύγκριση του εαυτού του με τους άλλους και να βγάζει τον εαυτό του ότι είναι ψηλά και οι άλλοι να είναι για την καταδίκη. Αμέσως χάνει λοιπόν τη χάρη του Θεού και πέφτει στα χέρια του σκοτεινού εχθρού. Καλά, ας πάρουμε λίγο και από... Μάλλον όχι, ας μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε περιθώριο, δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη φορά της συνέχειας, μιας και είναι πιθανότατα η τελευταία συνάντησή μας όσον αφορά τον Αβάη Σάκ, γιατί έχουμε λίγα περισσότερα στο δεύτερο μέρος, που μπορεί να μας χρειαστεί και λίγος περισσότερος χρόνος. Πάμε λοιπόν από τον τόμο αυτόν να συνεχίσουμε. Είχαμε αφήσει λίγο την προηγούμενη φορά τον 8ο λόγο από τα σχετικά περί της ακριβούς θέσης της διακρίσεως. Και πιστεύω να τελειώσουμε, θα προχωρήσουμε και σε έναν ακόμα λόγο. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά λίγα πράγματα σχετικά πάλι για την αμέλεια. Βλέπετε ότι
επανέρχονται τα θέματα αυτά και καλά κάνει βέβαια ο Βασισάκ, ότι για λόγους δηλαδή παιδαγωγικούς συνεχώς μας τα επιθυμίζει. Και μάλιστα αυτά και όσοι θυμάστε παλιότερα που είχαμε αναφερθεί πριν από 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, που είχαμε κάνει και τον Άγιο Άννης Κλίμακος, και εκείνος πάλι, ο Άγιος Άννης Κλίμακος, αναφέρεται και στο θέμα της ακιδείας, αλλά και στο θέμα της υπερηφανίας. Α, και μάλιστα μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στο λόγο αυτό τον οποίο μόλις διαβάσαμε, του Αγά Ισακ, και ο Άγιος Άννης Κλίμακος εκεί αναφέρεται ότι ακριβώς τρεις είναι οι τρόποι, τρεις λέει εκεί ο Άγιος Άννης Κλίμακος, τους οποίους βασικά μεταχειρίζεται ο διάβολος για να νικάει τους ανθρώπους. Και ο ένας είναι βέβαια να τους βρώνει στο κακό, που αυτό βέβαια δεν πιάνει τόσο εύκολα σε εμάς, διότι γνωρίζουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και δύσκολα κάποιος, ας πούμε, θα σμπροχθεί στο κακό, θα πει διάβολε πώς θα το κάνω αυτό, αυτό δεν, ο Θεός μου δεν το δέχεται, έτσι, δεν μπορώ να αναπτύσω έτσι ασύστολα ενώπιν του Κυρίου. Ο δεύτερος όμως τρόπος είναι όταν λέει κανείς κάνει το καλό, να νοθεύει λέει, το καλό ο διάβολος, να μην γίνεται ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Με κάποιο τρόπο, από εδώ από εκεί, να σου κλέβει δηλαδή ό,τι μπορεί από το καλό και στο τέλος βέβαια υπάρχει και περίπτωση να σου κλέβει και εντελώς. Έχει τον τρόπο δηλαδή ο διάβολος, όταν δεν προσέξει ο άνθρωπος, όταν είναι επιπόλαιος ο άνθρωπος, όταν είναι ακατάρτιστος. Και ο τρίτος τρόπος είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκε και ο Βάσης Σάκ προηγουμένως. Ο τρίτος τρόπος λέει είναι όταν ο άνθρωπος μπορέσει και ξεφύγει από τους δύο πρώτους τρόπους και μάλιστα καταφέρει δηλαδή να κάνει το καλό, τότε έρχεται λέει ο διάβολος και το ψιθυρίζει ότι μπράβο σου, πολύ καλά τα κατάφερες, και το σπρώχνει δηλαδή να πέσει στην υπερηφάνεια. Πάτερ, ναι. Τον δεύτερο τρόπο δεν το κατάλαβα, για παράδειγμα μπορούσατε. Ναι, για παράδειγμα κάνει κάποιος ελεημοσύνη, έτσι, κάνει κάποιος ελεημοσύνη. Και την ελεημοσύνη αυτή τη διαλαλεί μετά. Γιατί λέει ο Χριστός, γι' αυτό λέει ο Χριστός, σου δε φρούντες ελεημοσύνη, μη γνώ το αριστερά σου και πήγε δεξιά σου. Τελείως. Το έκανες, πήγε αυτό που λέει ο λαός, κάνε το καλό και ρίξε το γελό του Χριστού. Όποιος το παραλάβει, εσύ το έκανες. Έλειξε η ιστορία. Αν όμως αρχίσει και το λες, εντάξει, δεν το λέω σε πολλούς, το λέω ας πούμε εδώ στον Τουρκάνο, δεν είναι βέβαια, στο τέλος, χάθηκε η πράξη. Για να μην πούμε ότι μπορεί τελικά να μείνει και η πράξη ούτε καν καλή, να βγει και κακή στο τέλος, γιατί μπορεί αυτό να εκθέσει κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι να μην θέλουν, ας πούμε, να μαθευτεί το ότι εσύ για παράδειγμα τους βοήθησες. Και με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, σε όλες τις πράξεις προσπαθεί, ή να σας πω μια άλλη περίπτωση, μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Θυμάστε εκεί πέρα που ο Αναμίας και η Σαφίρα, όταν όλοι οι χριστιανοί πήγαιναν και κατέθεταν την περιουσία τους και τα χρήματά τους στα πόδια των Αποστόλων, γιατί λέει ήταν άπαντα κοινά στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, όλοι οι χριστιανοί κατέθεταν τις περιουσίες τους στα χέρια των Αποστόλων. Σου λέει, όποιοι είναι φτωχοί κλπ. Πάντα εσείς μοιράστε τα χρήματα, δεν είναι. Υπήρχε κοινοκτημοσύνη. Αυτή ήταν η πραγματική κοινοκτημοσύνη τότε στην. Θα έλεγα τώρα, θα αποφεύγω. Θα το πω. Η πραγματική κομμουνιστική κοινωνία, να το πω έτσι. Τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Ναι, απέφυγα να το πω γιατί εντάξει είναι ένας όρος. Παρεξήγημενος. Παρεξήγημενος, παραφθαρμένος. Αφού έχει πέσει ο κομμουνισμός. Η ιδεολογία έχει πέσει πανταπού. Δεν υπάρχει τώρα. Μόνο εμείς έχουμε κομμουνιστές εδώ. Οι αληθινοί κομμουνιστές δεν υπάρχουν πλέον. Η Σοβιετική Ένωση έχει. Αλλά τέλος πάντων όμως, αν μπορεί να πει κανείς, η αληθινή κομμουνιστική κοινωνία ήταν η πρώτη χριστιανική κοινωνία. Με την έννοια δηλαδή ότι ο καθένας αυτοπροαιρέτως, γιατί λέει κάποιος ότι εκεί λέει πεθαίναν οι άνθρωποι με τη θέλησή τους και κατεθέταν στα πόδια των Αποστόλων. Ενώ οι κομμουνιστές του τσαρπάζαν. Μια βασική διαφορά. Άλλο κανένας ελεύθερα να φέρνει τα χρήματά του και την περιουσία του και να τα δίνει στους άλλους, και άλλο κάποιοι άλλοι να θέλουν να κάνουν την κοινοκτημοσύνη με τα όπλα, με τη βία, με το αίμα. Δεν είναι διαφορετικό, αυτό καμία στιγμή δεν σχέση το ένα με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν ο Αναμίας και η Σαφίρα θέλησαν και αυτοί, όπως δεν έλεγαν τους άλλους χριστιανούς, ούτε και εμείς. Και εμείς θα τα δώσουμε όλα. Είχαν και κάποια κτήματα κτλ. Αλλά λέει όμως ας κρατήσουμε και κάτι.
Πού να πει για όλα να έχει, ποιο ξέρει. Καλού κακού, όπω λέμε εκείνε πολλέ φορέ. Έτσι. Αλλά όταν όμω πήγαν εκεί, στον Απόστολο Πέτρο, φωτισμένο φυσικά από το άλλο πνεύμα, του λέει Ανανία, λέει τι κάνετε. Αυτό που κάνετε είναι μεγάλη αμαρτία, διότι δεν ψεύδεσαι σε εσένα, αλλά ψεύδεσαι στο άλλο πνεύμα. Πώ είναι αυτό, δηλαδή, φέρνει την Εκκλησία και λε ότι εγώ δίνω την περιουσία μου και όμω εσύ δεν την έχει δώσει. Και αντ' αυτού του πράγματο λέει, πεθάνει και έπεσε νεκρό. Η τιμωρία του ήταν να πέσει νεκρό ο Ανανία εκείνη τη στιγμή. Και όταν η γυναίκα του Σαφύρα σε λίγο και αυτή επέστρεψε, δεν θυμάμαι από πού, και λέει, πράγματι λέει, τα δώσατε όλα. Ναι, βέβαια. Και πέφτει και αυτή νεκρή. Εξαιτία, δηλαδή αυτοί κάνανε α πούμε το καλό, υποτίθεται. Ναι, αλλά σε έβαλε ο διάβολο το καλό να μην γίνει καλό. Σε τελική ανάλυση. Και όχι μόνο δεν ήταν καλό, αλλά ήταν και βρασιμία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το θεώρησε ο Απόστολος, επειδή είπαν αυτό το μεγάλο ψέμα. Ενώ πριν τη Εκκλησία του είπαν το ψέμα αυτό το πράγμα. Σου λέει: εγώ δεν σε υποχρεώσω να τα δώσει, αλλά όχι να λες ψέματα όμως. Να λες ότι εγώ τα έδωσα όλα. Μα πώς τα έδωσες όλα, αφού δεν τα έδωσες όλα, αφού κράτησες. Βέβαια θα μου πείτε γιατί ήταν τόσο σκληρό, ας το πούμε έτσι, τόσο σκληρή αυτή η τιμωρία. Ο Θεός το ξέρει, αλλά ίσως και γιατί ήταν η πρώτη Εκκλησία τότε και θα έπρεπε να κρατηθούν οι χριστιανοί καθαροί. Να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν μπορεί να νοθεύεται, να λέμε και ναι και όχι ενώπιον του Θεού. Πρέπει να είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού. Και αυτό βέβαια διαφύλαξε την Εκκλησία και στην επόμενη φάση της. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια από τον 8ο λόγο περί διακρίσεως. Αν πάλι αδελφέ αυτά τα πράγματα δεν άρχισαν να εμφανίζονται στην ψυχή σε μεγάλη ή μικρή έκταση, τότε η κόπη σου και οι θλίψεις και όλη η ησυχία σου είναι ανοφελής μόχθος. Ναι, βλέπετε ότι έχει συνέχεια, έχει με τα προηγούμενα που λέγαμε. Καλά, ας το διαβάσουμε αυτό. Ακόμα και αν τα χέρια σου ενεργήσουν θαύματα και αναστήσουν νεκρούς, αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν όμοια με εκείνα τα αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν, κίνησε την ψυχή σου τώρα και πείσε με δάκρυα αυτόν που σώζει τα πάντα να ανοίξει το κέρδο της καρδιάς σου και να διώξει το σκοτισμό της καταιγίδος των παθών από το εσωτερικό σου στερέωμα, ώστε να αξιοθείς να δεις την ακτίνα της ημέρας. Για να μην γίνεις ως αν νεκρός που κάθεται στο σκότος αιωνίως. Ναι, μας είχε αναφερθεί, πρέπει να πάρουμε λίγο τώρα τα προηγούμενα, γιατί είναι σαν συνέχεια και είναι βέβαια. Παρότι μερικούς από τους λόγους του Βάις Άρτα έχετε προσέξει κι εσείς, είναι σαν αυτοτελή κομμάτια, τα οποία έχουν διδακτική αξία βέβαια, όμως υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έχουν μια εσωτερική σχέση μεταξύ τους, μια συνέχεια, που θα πρέπει δηλαδή κανείς να έχει την συνέχεια των προηγουμένων. Μας έλεγε λοιπόν στα προηγούμενα ο Βασισάκ ήδη από την παράγραφο 6, αν θυμάστε, το τι εμπειρίες μπορεί να έχει ο άνθρωπος όταν, ας πούμε, προσπαθεί να ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Να υποτάσσει τα πάθη και να προσεγγίζει βέβαια την διάνοια του και τον εαυτό του προς τον Θεό με την προσευχή. Μίλησε για την εσωτερική ησυχία, για την καλοσύνη, την γαλήνη, την ειρήνη, την χαρά και κάποιες άλλες εμπειρίες βέβαια που εμείς δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε, που αβάς όμως τις, έτσι περιφραστικά τις αναφέρει, που μπορούν δηλαδή όλο το σώμα του ανθρώπου να το περιλάβουν. Αλλά βέβαια εδώ μας μιλάει για καταστάσεις, όπως έλεγε στην παράγραφο 7, όπου η ψυχή λέει επέκτησε την ικανότητα να αποβάλει τις μνήμες των αισθητών πραγμάτων. Είναι δηλαδή τόσο δυνατή η αγάπη του Θεού και η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και η υποταγή του ανθρώπου στον Θεό, που τα υλικά πράγματα δηλαδή οχριούν, να το πούμε έτσι, ξεθοριάζουν στην ψυχή του ανθρώπου μπροστά στην προσμονή της αιώνιας ζωής.
ποιος μπορεί, ας πούμε, να το πει αυτό το πράγμα ότι το έχει καταφέρει. Αυτό δηλαδή γεννά μέσα στην ψυχή ενέργειες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως έλεγε στον στίχο 8, ότι αυτό δηλαδή βοηθάει την ψυχή, η αδιάλειπτη δηλαδή εσωτερική εργασία, κάνει την ψυχή να γευθεί τα επουράνια αγαθά. Προγέντρεται δηλαδή ο άνθρωπος ουσιαστικά του ουρανού. Και είδαμε βέβαια και στη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου πως αυτοί οι Άγιοι, τους οποίους η Εκκλησία μας βέβαια έχει κατατάξει πλέον στην πορεία των Αγίων και από τόσο πολύ έχουμε ωφεληθεί και εμείς και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια από τη μελέτη τους, είχαν φτάσει πραγματικά στην κατάσταση αυτή της κάθαρσης της ψυχής και του φωτισμού του νου. Και εδώ στον 9 τώρα στίχο λέει εδώ ο Αββάς Ισαάκ ότι αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν πετύχει αυτή την κάθαρση της ψυχής, τότε να καταλάβει ότι δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικά. Ότι όλος ο κόπος σου λέει είναι ανώφελος και ομόχλος. Και τότε τι γίνεται. Τι γίνεται δηλαδή, εάν εμείς δεν νιώσαμε κάτι από όλα αυτά. Ο Αββάς μας προτρέπει, αν μη τι άλλο, να καταφύγουμε και πάλι στο Θεό. Και πάντοτε θα πρέπει ο άνθρωπος να καταφέρει στο Θεό. Και πριν, και στη διάρκεια, και μετά. Είτε αυτό είναι μια πνευματική εργασία, είτε είναι ένας πειρασμός, είτε είναι οτιδήποτε. Και εδώ λέει, να πείσεις για την ψυχή σου τώρα, μάλλον να κινήσεις την ψυχή σου και να προσπαθήσεις με δάκρυα απευθυνόμενος προς τον Θεό, να τον παρακαλέσεις να ανοίξει, λέει, το πέμπτο της καρδιάς σου και να διώξει το σκοτισμό της καταιγίδας των παθών από το εσωτερικό σου στερέωμα, ώστε να αξιωθείς να δεις την ακτίνα της ημέρας για να μην γίνεις ο σαν νεκρός που κάθεται στο σκότος αιωνίως. Δηλαδή, να προσευχηθείς στον Θεό να μαλακώσει την καρδιά σου και να γίνεις δεκτικός της Θείας Χάριτος. Και πιο κάτω, στη 10 παράγραφο, σελίδα 209 για όσους παρακολουθείτε από τον τρόπο αυτό, η διαρκής αγρυπνία που συνοδεύεται από ανάγνωση και οι συνεχείς μετάνοιες που κάνει κάποιος συστηματικά δεν αργούν να δώσουν αυτά τα αγαθά στους ζηλωτάς και όποιος ευρίσκει αυτά, τα ευρίσκει μέσω αυτών. Πολλές φορές αναφέρεται έτσι ο Αββάς Ισαάκ στον τρόπο. Γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, και άλλη φορά έχουμε αναφερθεί σε αυτό, και ειδικά αυτοί οι οποίοι ζουν στον κόσμο, που βέβαια διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε για την πνευματική προκοπή και νομίζουν, ας πούμε, ότι με μία. Ότι αν κάποιος δηλαδή είναι έξυπνος, μπορεί να αποφύγει τον κόπο και πρέπει να κόψει δρόμο και να φτάσει πιο εύκολα στο σκοπό του. Δηλαδή, στις θεϊκές, ας το πούμε, εμπειρίες. Βέβαια, μας έχει πει ο Αββάς Ισαάκ, ειδικά όσοι παρακολουθείτε από την αρχή της χρονιάς και θα θυμάστε τις επιστολές τις οποίες έχουμε κάνει, πρώτη, δεύτερη και τρίτη και τέταρτη επιστολή, ότι ο σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι ο άνθρωπος να ζήσει εμπειρίες πνευματικές. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι ο άνθρωπος να έρθει πιο κοντά στον Θεό, να μετανοήσει και να σωθεί. Από εκεί και μετά, αν θα έχει πνευματικές εμπειρίες ή όχι, αυτό είναι συνάντηση πολλών παραγόντων και βέβαια της χάριτος του Θεού. Ωστόσο, εδώ, στη 10 παράγραφο, λέει ότι να μην δηλαδή κάποιος απατάται για να φτάσει κανείς, να προχωρήσει τέλος πάντων κάποιος πνευματικά, πρέπει να περάσει μέσα από τη στενή οδό. Δεν μπορεί δηλαδή να κόψει δρόμο. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι κάποιος συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέει ότι θα φτάσω πρώτος, γιατί ας πούμε δεν θα κάνω 10 γύρους, εγώ θα φύγω στον 8ο γύρο, θα κόψω δρόμο και θα βγω αμέσως στον τερματισμό. Αυτό είναι αστείο, να το σκεφτεί κάποιος. Αυτό μπορεί να το σκεφτεί κάποιος που μόλις τότε, ας το πούμε, έτσι αρχίζει να αγωνίζεται και μπαίνει σε ένα στάδιο, δεν ξέρει τι σημαίνει αγώνας. Κάποιος που είναι δηλαδή άσχετος, να το πούμε έτσι. Θα μου πεις και στην πνευματική ζωή πολλοί έτσι μπαίνουν και έχουν, ας πούμε, αυτή την ασχετοσύνη. Και δεν θα μπορεί να το πιστέψει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια στην πνευματική ζωή.
Ένας ο οποίος είναι στην πνευματική ζωή και γνωρίζει, λίγα πράγματα να γνωρίζει, θα πρέπει να ξέρει λοιπόν ότι υπάρχει η διαρκής αγιοπνία, λέει εδώ ο Βασάκ, που συνοδεύεται από ανάγνωση. Απλά πραγματάκια είναι έτσι, απλά πράγματα είναι έτσι, απλά πράγματα είναι. Που συνοδεύεται ανάγνωση, σημαίνει ανάγνωση, ανάγνωση σημαίνει δηλαδή μπορεί να διαβάζει κάποιο το ψαλτήρι, να διαβάζει προσευχές, να διαβάζει την Αγία Γραφή, να διαβάζει πατέρες της Εκκλησίας, να διαβάζει δηλαδή πνευματικά αναγνώσματα και συνεχείς μετάνοιες που κάνει κάποιος συστηματικά. Πού είναι αυτοί που λένε ότι αυτά είναι, ας το πούμε έτσι, που τρώγουν, σου λέτε, ας πούμε, πόσο τα συνιστούσαν οι άλλοι γέροντες. Δηλαδή, αυτό που ακριβώς λέει εκεί ο ψαλμωδός, νηστεία, αερεπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα, λαγών, που λέει για τον Άγιο. Όλοι οι Άγιοι μέσα από αυτόν τον δρόμο περάσαν. Αυτά λέει, αν τα κάνει κάποιος συστηματικά, δεν αργούν να δώσουν τα αγαθά στους γιορτάς. Και όποιος λέει βρίσκει αυτά τα αγαθά, τα βρίσκει μέσω αυτών. Μην δηλαδή ξεγελέται κάποιος και νομίζει ότι δηλαδή, μπορεί να βρει κάποιο άλλο δρόμο, κάποιον εύκολο δρόμο, κάποιο παράδρομο, ας το πούμε έτσι, και να γλιτώσει από τον κόπο. Όχι. Αγρυπνία λέει εδώ, ανάγνωση και μετάνοιες. Καλά, βέβαια, και η νηστεία βέβαια είναι, εξυπακούεται. Γιατί για τους ασκητές εδώ προκειμένου υπήρχε διαρκής νηστεία. Διαρκής νηστεία, δεν ήταν μόνο νηστεία, δεν πέρασε. Μερικές φορές έρχονται, ας πούμε, άνθρωποι και συζητάμε και προσπαθούν, ας πούμε, να παζαρέψουν το θέμα της νηστείας. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Τι θα πει λοιπόν να νηστεύεις. Άμα δεν έχεις κάποιο ιατρικό λόγο, και εγώ δεν μπορούσα να νηστέψω και τώρα νηστεύω. Όταν ξεκίνησε και εγώ να νηστεύω, λέω 40 αποκλείεται. Δεν μπορώ να την βγάλω. Έτσι έλεγα όταν ξεκίνησα. Αποκλείεται. Δεν την βγάλω. Έκανα το σταυρό μου και την έβγαλα. Και έτσι τότε την βγάζω. Γιατί δεν το ξέρω. Έτσι γίνεται όταν ξεκινάει κανείς. Δηλαδή δεν μπορεί να παζαρέψει αυτά τα οποία. Άλλο το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Άλλο υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Μπορεί κάποιος να έχει αναιμία, μπορεί να έχει σιδηροπενία, μπορεί να έχει. Αν και μερικοί ψάχνουν και κάνουν εξετάσεις όταν δεν έχει την νηστεία, ξέρετε. Τότε τι μπορεί να κάνει εξετάσεις. Και τους λέω. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν μπλέξει οι κακομοίρητες με γιατρό, δεν μπορούν να ξεφύγουν. Και τους λέω, θέλω να δω εξετάσεις. Έχω πλέξει κάτι. Δεν θέλουν να κοροϊδέψουν, αλλά είναι λίγο δειλή. Αυτό είναι η δειλία, είναι πνευματική δειλία. Είναι πνευματική δειλία. Πρέπει να τους ενθαρρύνεις, πρέπει να τους ενθαρρύνεις, λοιπόν δεν τρέχει τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και ανεμία βέβαια, ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα σε θεραπεύσει ο Θεός και την ανεμία ακόμα, άμα έχεις πίστη. Γιατί άμα πάρεις δηλαδή σίδηρο, τι θα πάει καλύτερα η ανεμία σου, όσοι έχετε ανεμία και παίρνετε κατά καιρούς, ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτα. Μηδέν στο πηλίκο. Με όλα αυτά τα τεχνητά μέσα. Άμα κάποιος έρθει, την έχει. Δεν λέω μπορεί να μην προσέχει κάποιος, φυσικά λίγο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι νηστεύαν στο μέση και ήρθαν, ας πούμε, με αιματοκρίτη που είναι 23. Όχι, είναι απαράδεκτο, βεβαίως. Αυτός κινδυνεύει η υγεία του. Δεν λέμε για τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και μερικοί όμως που θυμούνται να κάνουν εξετάσεις όταν έχουν την νηστείες. Αυτό το ξέρεις ευλογημένο ότι είσαι εκεί, ας πούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για να πετύχει κάποιος, δηλαδή ο Θεός βλέπει τον αγώνα μας. Δεν μπορεί δηλαδή όταν είμαστε φυγόποδοι να το πούμε έτσι, να περιμένουμε ότι θα έχουμε υψηλά πετάγματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το λέει άλλωστε ο Χριστός ότι τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος μας έχει πει ότι ο βάζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη. Και είναι ελαφρό όταν εμείς τον εμπιστευόμαστε, όταν αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Διότι ο Θεός όχι απλώς τότε σηκώνει το φορτίο μας, αλλά όλους μας σηκώνει στα χέρια του. Έχει τη δυνατότητα αυτή, θαυματουργικά, ο Θεός να το κάνει αυτό το πράγμα. Και στην 11 παράγραφο, όσοι πάλι θέλουν να τα έβρουν, πρέπει να επιμείνουν στην ησυχία και την εκτέλεση αυτών και επιπλέον να μην δεσμεύουν τη διάνοιά τους σε κάτι, ούτε καν σε άνθρωπο, εκτός από την ψυχή τους, αλλά να εργάζονται στην εσωτερική εργασία.
Βέβαια θα μου πεις ότι εδώ ο Αββάς αναφέρεται ας πούμε στους ασκητές, αναφέρεται στους ησυχαστές. Αλλά όμως ξέρετε και πάλι πολύ καλά ότι ολόκληρη η πίστη μας είναι στερεωμένη, θεμελιωμένη πάνω στην ησυχαστική φιλοσοφία. Ο ησυχασμός και η άσκηση δεν είναι μόνο δηλαδή για τους ασκητές, αλλά είναι για όλους. Αν κάποιος δηλαδή προσεγγίζει τα της πίστεώς μας με μία έτσι διάθεση αντίθετη προς τον ησυχασμό, παλιότερα ας πούμε υπήρχε, εγώ ας πούμε έζησα σε μία εποχή όταν ήμουν νέος, που υπήρχαν πολλοί και κληρικοί που αν τους έλεγες τίποτα για μοναχισμό, που δεν πάει, σε κοιτούσαν με μισό μάτι. Και αυτός δεν πάει καλά. Ακόμα και επίσκοποι. Θυμάμαι και ακόμα και τον επίσκοπο που με χειροτώνησε, παρότι άλλαξε γνώμη μετά από χρόνια και κατάλαβε τι σημαίνει. Ήταν η νοοτροπία της εποχής. Ίσως είχαν γνωρίσει, ας πούμε, σου λέει, κάποιος σου πούνε τεμπέλη σου, δεν θα πάει να γίνει μοναχός. Αυτός είναι τεμπέλη σου, δηλαδή. Δεν πάνε τεμπέλιδες, ας πούμε, στα μοναστήρια. Ίσα-ίσα που βλέπετε, ας πούμε, σήμερα πόσοι άνθρωποι, πόσο εργατικοί είναι εκεί πέρα και πόσο. Και που κατά τον Άγιο Παΐσιο βλέπετε, δεν θα έπρεπε να ασχολούνται με τόσες εργασίες, αλλά θα έπρεπε να ασχολούνται κυρίως με την εργασία της ψυχής τους. Δεν πάει κανείς στα μοναστήρια για να κάνει ωραίους κήπους, ας το πούμε έτσι, και να βγάλει οικολογικά προϊόντα. Όχι, αυτά είναι πάρεμπο. Και το πάρεμπο. Η κύρια εργασία είναι να καλλιεργήσει την ψυχή του. Να ξεριζώσει τα πάθη του. Να προσελκύσει τη χάρη του Θεού. Και θα πρέπει να έχει ησυχία, πάση θυσία. Αλλά και ο άνθρωπος που ζει μέσα στο σύγχρονο κόσμο θα πρέπει να επιδιώξει την ησυχία. Δηλαδή, αν ας πούμε δεν επιδιώξουμε την ησυχία, πάση θυσία, να το πω έτσι, δεν θα αποδώσει η εργασία μας η πνευματική, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια με περισπασμούς. Αν θέλετε, δώστε μου λίγο χρόνο και θυμηθείτε, σημειώστε κάπου αυτό που θέλετε και θα το πείτε μετά, στο χρόνο που θα σας δώσω. Αλλά και σε μερικά από τα εξωτερικά έργα βρίσκουμε, λέει, κάποια ακριβή αίσθηση κοντά μας, με τις οποίες αποκτούμε βεβαίωση και περί των άλλων. Λέει λοιπόν εδώ πιο πάνω ο Βάσης Άκμας είπε ότι η ησυχία δεν είναι μόνο δηλαδή να μην έχουμε εξωτερικούς περισπασμούς, αλλά να μπορεί ο άνθρωπος να διατηρήσει την εσωτερική ησυχία κυρίως. Και αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει δηλαδή να έχει το μυαλό του σε διάφορα πράγματα, αλλά ούτε καν λέει και σε ανθρώπους και σε άνθρωπο. Βλέπετε πόσο εύκολα, ας το πούμε, η ψυχή του ανθρώπου εχμαλωτίζεται και από αναμνήσεις ανθρώπων. Θα μου πεις, τι εννοείς. Και καλά πράγματα, εγώ δεν λέω για άσχημα. Όπως και ο Βάς δεν μιλάει για άσχημα πράγματα. Και για καλά πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχετε, ας πούμε, μια κυρία, ας πούμε, στην εξομολόγηση, η οποία είναι μητέρα. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι από τη στιγμή που θα πει μέσα, μιλάει συνέχεια για το παιδί της. Έτσι έκανε, έτσι αλλιώς έκανε, εγώ το περίμενα αλλιώς, έτσι αυτό. Τώρα, εσείς θα φαντάζεστε βέβαια πόσο χρονό μητέρα φαντάζεστε εσείς. Έτσι. Δεν μιλάω για την μητέρα, ξέρω, 20 χρονών, σχεδόν χρονότερα. Σημαίνει 70 τόσο χρονών μητέρα σας μιλάω. Σας μιλάω, για τέτοια μητέρα σας μιλάω. Και λες, ρε παιδάκι μου, πες και κάτι για τον εαυτό σου. Εντάξει, το παιδί σου, ό,τι μπορείς να κάνεις, έκανες. Τελείωσε. Πάει, έλειξε αυτή η ιστορία τώρα. Λες ότι η ψυχή είναι εχμαλωτισμένη εντελώς από ένα πρόσωπο. Βέβαια, αυτή θεωρεί ότι είναι η αγάπη προς το παιδί της. Μα αυτή η αγάπη προς το παιδί σου σε έχει μπλοκάρει καταρχήν. Δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο από εδώ και στο εξής. Τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να προχωρήσεις εσύ μπροστά. Δεν έχεις ιδέα περί του Θεού, περί της Εκκλησίας. Νομίζεις και έρχεται και στην εξομολόγηση αυτό το πράγμα τώρα. Τι να της πεις τώρα. Και άμα της πεις κάτι, θα σου πει: α, εσύ δεν με ενδιαφέρει, δεν με βοηθάς. Τι να βοηθήσω καταρχήν αυτό. Δεν ξέρω, δεν το πεις. Το παιδί σου τώρα είναι, ξέρω εγώ, 40 χρονών, 50 χρονών. Σε τι δηλαδή θα το συμβουλεύσεις, θα το αρπάξεις να κάνει αυτό το οποίο εσύ λες. Τι, αφού τα εγγόνια σου τώρα έχουν παντρευτεί. Και εσύ έχεις κολλήσει, ας το πούμε έτσι, στο παρελθόν. Τέτοιο πράγμα δηλαδή είναι η αιχμαλωσία που μπορεί να πάθει η ψυχή του ανθρώπου από πρόσωπα και καταστάσεις και από αντικείμενα. Εάν λοιπόν οι δυνάμεις της ψυχής είναι εχμαλωτισμένες, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δοθεί στο Θεό. Πρέπει όλα αυτά να πάνε στην άκρη. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δοθεί στο Θεό. Έχει ζωτικές δυνάμεις ο άνθρωπος στην ψυχή του. Έχει πράγματα ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει στο Θεό.
Έχει πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή του που μπορεί να ζωθεί. Και το λέω αυτό ότι έχει πράγματα, γιατί συγχωρέστε με, δεν δίνουμε. Νομίζουμε ότι δίνουμε. Δεν δίνουμε στο Θεό. Δίνουμε το ένα προς τόσο. Το ένα εκατοστό. Το ένα δέκατο. Ας το πούμε έτσι. Όλα τα άλλα είναι διασκορπισμένα αριστερά και δεξιά. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει ησυχία, να κάνει εσωτερική εργασία, πρέπει όλα τα άλλα αντικείμενα και πρόσωπα. Δεν μιλάμε φυσικά για την αμαρτία. Μιλάμε για καλά πράγματα. Μιλάμε. Δεν μιλάμε για την αμαρτία. Άλλο κεφάλαιο και φυσικά την αμαρτία. Ούτε λόγος. Και μην νομίζετε ότι ο διάβολος έτσι ακριβώς κλέβει τους ανθρώπους του Θεού. Τους βάζει καλά πράγματα στο μυαλό τους. Τους βάζει ωραίες ιδέες στο μυαλό τους. Ωραίους στόχους. Αλλά όμως δεν μπορεί να είναι τίποτα ωραιότερο από τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Από την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Όλοι αυτοί οι ωραίοι στόχοι είναι καταστροφή για την ψυχή του ανθρώπου και πρέπει ο πνευματικός άνθρωπος να το καταλάβει αυτό το πράγμα όταν πρόκειται για τη σχέση του με τον Θεό. Και στον 12 στίχο, ο οποίος είναι και τελευταίος, όποιος κάθεται στην ησυχία και έλαβε πείρα της χριστότητος του Θεού, δεν χρειάζεται πολλά επιχειρήματα για να πιστεί, αλλά ούτε ασθενεί η ψυχή του από κάποιο είδος απιστίας, όπως αυτόν που αμφιβάλλουν για την αλήθεια. Διότι η μαρτυρία της διανοίας του είναι ικανή να τον πείσει περισσότερο από αμέτρητους λόγους που είναι έξω από την πείρα. Στο Κύριό μας, ας είναι η δόξα και η μεγαλοπρέπεια στους αιώνας. Αμήν. Βλέπετε ότι λέει ότι όποιος, ας πούμε, αφοσιώνεται στην ησυχία και έχει μια προσωπική εμπειρία της της αγαθότητας του Θεού, δεν χρειάζεται, ας το πούμε έτσι, να του κάνει κανένα κήρυγμα. Τι κήρυγμα του κάνεις τώρα αυτό, μου ξέρεις τι, ότι υπάρχει Θεός. Τι. Αφού ο Θεός είναι παρόν μέσα στην ψυχή του. Η μαρτυρία δεν είναι μέσα και είναι πολύ πιο δυνατή και έντονη από περισσότερα λόγια. Αυτό καμιά φορά την πατάμε και εμείς έτσι στο θέμα αυτό, όταν κάποιος προσπαθούμε να τους πείσουμε με επιχειρήματα για την παρουσία του Θεού. Πούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Πρέπει ο άνθρωπος να ζήσει το Θεό μέσα του, καταρχήν, για να μπορέσει να πει και σε άλλους, να μιλήσει και σε άλλους για τον Θεό. Αν ο άνθρωπος δεν ζει το Θεό, τότε τι να μιλήσει περί του Θεού. Εγώ θα τολμήσω να ξεκινήσω και ένα άλλο. Είχα την φιλοδοξία των εισαγωγικών σήμερα να το εντάξω τέλος των 16ος λόγος περί των τρόπων των αρετών. Που είναι πολύ ενδιαφέρον λόγος. Για να μην λίγος χρόνος μετά σε εσάς. Ωστόσο, εντάξει, άμα δεν το λάβουμε, δεν πειράζει. Είμαστε και εμείς που καθυστέρησαμε από άλλους λόγους. Ήταν αρχική πορεία και μας μπλοκάρανε όλους τους δρόμους. Α, ναι. Και εγώ σας κατέφερνα εμείς. Ναι, όχι, σκάφτα. Προτεύσαμε να σκάφτα, ούτε αστικά, ούτε ταξίδι, τίποτα. Έτσι, ναι. Όχι, μέσα από την προσέξτε, λέει το 16ο λόγο περί των τρόπων των αρετών. Είναι, καταλαβαίνετε και μόνο ο τίτλο δηλαδή πόσα πράγματα λέει. Περί των τρόπων των αρετών. Δηλαδή, με ποιο τρόπο κανεί μπορεί να προχωρήσει στα στάδια των αρετών. Η άσκηση λέει είναι η μητέρα του αγιασμού. Από τον οποίο γεννάται η πρώτη γεύση τη αισθήσεω των μυστηρίων του Χριστού. Που καλείται βαθμίδα της πνευματικής γνώσεως. Δηλαδή η πρώτη βαθμίδα, ας το πούμε έτσι, της πνευματικής γνώσεως είναι η άσκηση. Βλέπετε και πάλι, ακριβώς, είμαστε σε συνέχεια αυτών που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό δηλαδή που έλεγε ο Αββάς στον προηγούμενο λόγο, ότι δεν μπορεί κανείς, αν δεν ζήσει την ησυχία, εκεί, ας πούμε, με αγρυπνία, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με νηστεία κτλ., να γευτεί τα αγαθά του ουρανού. Αυτό λέει εδώ και πάλι, στο περί των τρόπων των αρετών,
ότι μέσα από την άσκηση θα φτάσει ο άνθρωπος σιγά σιγά στον αγιασμό της ψυχής του. Και ο αγιασμός, αν θέλετε, είναι άλλος ένας, θα μπορούσε με άλλα λόγια δηλαδή να υποθεί ότι είναι σκοπός της πνευματικής ζωής. Είναι ο αγιασμός μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Ιησού Κύριος, ότι Άγιοι γίνεστε, ότι ο Πατήρ ημών Άγιος εστί. Άγιοι, λέει, γίνεστε. Δεν λέει να είστε, να γίνεστε. Ένας είναι Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, λέμε, ψάλλει η Εκκλησία μας. Ένας είναι ο Άγιος. Αλλά όμως και εμείς μπορεί να γινόμαστε Άγιοι, να είμαστε στην πορεία δηλαδή αυτή του αγιασμού, με τη βοήθεια του Θεού πάλι. Δεν μπορείς όμως να μπεις σε αυτή την πορεία του αγιασμού εκτός από την άσκηση. Πρέπει να περάσει μέσα από την άσκηση. Όπως κανένας δηλαδή αποκτά φυσική κατάσταση μέσα από τη σωματική άσκηση, έτσι κανείς αποκτά και πνευματική κατάσταση μέσα από την πνευματική άσκηση. Πώς δηλαδή υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι όλα αυτά μπορούν να τα ξεπεράσουν, δηλαδή τα βάλουν στην άκρη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βέβαια, λέει σε κάποια σημεία ο Αβάσι Σάκο ότι η χάρη του Θεού λέει, το Άγιο Πνεύμα λέει, όπου θέλει λέει πνή. Μπορεί να δώσει σε κάποιους χαρίσματα, αλλά αυτό είναι οι εξαιρέσεις, να το πούμε έτσι, και πάλι εξαρτάται από την προαίρεση του ανθρώπου εκεί πέρα, που μπορεί δηλαδή ο Θεός να δώσει κάποια πράγματα στον άνθρωπο προκαταβολικά και που δεν είναι, ας πούμε, δεν τα αποκτά με την άσκηση. Απλά ο Θεός γνωρίζει αυτό το πράγμα ότι θα συμβεί στο μέλλον και το τα δίνει προκαταβολικά. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Άρα η άσκηση που θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να μην τσιγκουνεύεται στον αγώνα του όταν ξέρει ότι απέναντι του βρίσκεται ο Θεός, αυτό θα του δώσει, θα τον βοηθήσει να προχωρήσει πνευματικά και θα του δώσει γεύσεις των μυστηρίων του Θεού. Κανένας να μην πλανήσει τον εαυτό του και φανταστεί ότι μπορεί να φτάσει στη βαθμίδα αυτή με μαντίες. Με μαντίες τώρα μάλλον θέλει να πει εδώ, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ειδικό ο Βασιλάκ, μάλλον θέλει να ονομάσει το δηλαδή όλα τα, με λόγια, ας το πούμε έτσι, με φλιαρίες. Μάλλον αυτό θέλει να αποδώσει με τη λέξη μαντίες, φλιαρίες. Δεν μπορεί να φτάσει κανένας, μη φανταστεί κανένας, μπορεί να φτάσει με φλιαρίες. Διότι λέει, και το εξηγεί παρακάτω, διότι η μοιασμένη ψυχή δεν ανεβαίνει στην Άγια Βασιλεία, ούτε ενώνεται με τα πνεύματα των Αγίων. Τι σημαίνει η μοιασμένη ψυχή, όταν δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει καθαρθεί. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι Πατέρες ότι το πρώτο στάδιο του αγώνα του ανθρώπου είναι η κάθαρση της ψυχής. Δηλαδή, αυτό που μου ξέρει χαρακτηριστικά ο Αγιώτης Παΐσιος, χρειάζεται λέει ξεβάζωμα, πνευματικό ξεβάζωμα. Πώς παίρνεις, ας πούμε, θέλεις, ας πούμε, να χτίσεις ένα σπίτι. Βλέπετε, η πρώτη εργασία την οποία κάνουν, βάζει μέσα μια παγάνα και μπαίνει μέσα και παίρνει, ας πούμε, ό,τι άχρηστο υπάρχει και ισοπεδώνει το χώρο. Για να μπορέσει εκεί πάνω να κτίσει. Πώς θα κτίσει. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει, ό,τι μπάζο υπάρχει, θα παίρνει. Έτσι ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να επιτρέψει δηλαδή τη χάρη του Θεού και με τις δικές του δυνάμεις να μπορέσει η ψυχή του να καθαριστεί. Και με τον αγώνα φυσικά που θα κάνει, που μπορεί να είναι αγώνα μια ζωή βέβαια. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να φτάσουν στην κάθαρση, μπορεί να αγωνίζεται να το έχει σημασία όμως αυτό. Και πιο κάτω, διαμόρφωσε το κάλος της σοφροσύνης σου με δάκρυα και νηστείες μέσα στην πλήρη ησυχία. Βλέπετε και πάλι εδώ, επιμένει ο Αβάς, ότι αυτό το κάλος της σοφροσύνης θα διαμορφωθεί με κόμπο δηλαδή, με δάκρυα και νηστείες μέσα στην πλήρη ησυχία. Θλίψεις μικρή που γίνεται για το Θεό είναι προτιμότερη από μεγάλο έργο που πραγματοποιείται χωρίς θλίψη. Αυτό ας το πάρουμε ως γνωμικό. Και πράγματι, αυτά που λέει εδώ είναι σαν, θυμίζει λίγο την κλίμακα τώρα, βλέπετε, η δομή αυτού του λόγου, του 16ου λόγου, θυμίζει την κλίμακα, δηλαδή έχει έναν αποφευματικό χαρακτήρα, δηλαδή κάθε πρόταση είναι δουλεμένη, θα μπορούσε να δοθεί σαν θέμα, ας το πούμε έτσι, ανάπτυξης, η κάθε πρόταση, τόσο πολύ. Λέει εδώ ότι μια μικρή θλίψη, η οποία γίνεται για το Θεό, είναι προτιμότερη από ένα μεγάλο έργο, το οποίο πραγματοποιείται χωρίς θλίψη. Και είναι λογικό αυτό. Και είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, σαν να λέμε, ας το πούμε έτσι, με όρους κοσμικούς, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια
η οποία δαπανάται για ένα έργο, τόσο μεγαλύτερο είναι το έργο αυτό. Δηλαδή, άμα για ένα έργο καταβάλει μηδενική ενέργεια, όσο και μεγάλο, ας το πούμε έτσι, να είναι αυτό το έργο, δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζεις. Ενώ εδώ λέει, μπορεί να έχεις μία μικρή θλίψη, να στεναχωρηθείς για κάτι και να το υπομείνεις αυτό το πράγμα όμως, για το Θεό, αυτό έχει μεγαλύτερη αξία για το Θεό, για κάτι άλλο το οποίο το πέτυχες με ευκολία ή με σχετική ευκολία αν θέλεις και για το οποίο μπορεί να καυχάσει και ότι ξέρεις, ναι, εγώ έκανα αυτό και αυτό κτλ. Αυτό μας δίνει ιδέες για το πώς μπορεί να βρεθούμε εδώ εκπλήξεων, ας το πούμε έτσι, μια μέρα, όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού και που μερικοί βέβαια θα έχουν επιδείξουν κάποιο έργο, κάποιο μεγάλο έργο και κάποιοι άλλοι θα έχουν μικρό έργο, το οποίο όμως ενδεχομένως επειδή θα είχε περάσει μέσα από θλίψεις και δυσκολίες, θα έχει μεγαλύτερη αξία ενώπιον του Θεού. Και εφόσον φυσικά έγινε για τον Θεό. Διότι για να έχει αξία αυτό το έργο το οποίο παρήγαγες, πρέπει να έχει σχέση με τον Θεό. Γιατί υπάρχουν έργα και καταστάσεις από τα οποία περνάει ο άνθρωπος και αν θέλετε από τα οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Γιατί, τι να πούμε, λένε εκεί ότι όχι, τι να κάνουμε τώρα, βρέθηκα εδώ που βρέθηκα, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Υπάρχουν όμως άλλες περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος, βλέπετε, έχει δύο-τρεις επιλογές μπροστά του. Δεν μπορώ να πάω αριστερά, μπορώ να πάω δεξιά, μπορώ να πάω από το κέντρο, μπορώ να πάω και προ θέλω πάω. Αλλά λες όμως κάτσε, δεν μου δώσει τι θέλει. Αυτό δεν. Θα μείνω εδώ, σε αυτόν τον δρόμο, θα ακολουθήσω, ας έχει και λίγο στεναχώρια, θλίψη κτλ. Και θα υπομείνω. Αυτή είναι μεγαλύτερη αξία. Από το να είσαι αναγκασμένος να ακολουθήσεις δηλαδή έναν δρόμο και να μην μπορείς να ξεφύγεις. Διότι εσύ το κάνεις, υφίσταζε την θλίψη και υπομένεις για χάρη του Θεού. Χάρη του Θεού. Παίρνεις τότε καθαρό μισθό. Είναι καθαρό αυτό το έργο. Και το λέει πιο κάτω, διότι η εκούσια θλίψη γεννά την δοκιμή της πίστεως στην αγάπη. Διότι αυτό είναι εκούσια θλίψη, το επιλέγεις δηλαδή. Δεν είναι, ας το πούμε έτσι, βρέθηκες σε έναν δρόμο που και εσύ μυρολογείς, να το πούμε έτσι, για την θλίψη σου και για την κατάστασή σου και πολλές φορές τα βάζεις και με τον Θεό και λες γιατί εγώ, όλοι οι άλλοι ας πούμε, περνάνε καλά και εγώ δηλαδή να πρέπει να υποφέρω. Που τα ακούσουν από ανθρώπους, δεν το λένε αυτό το πράγμα. Λες και ο Θεός δηλαδή κατά λάθος δηλαδή σε σένα επέτρεψε κάτι και στους άλλους ανθρώπους, επειδή βρέθηκαν αυτοί πιο μπροστά να σηκώνουν το χέρι τους, τους έδωσε πιο πολλά πράγματα. Όχι. Η εκούσια λοιπόν θλίψη έχει πολύ μεγάλη σημασία για να λέει τη δοκιμή της πίστεως στην αγάπη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Πιστεύεις ότι αγαπάς τον Θεό. Θα το καταλάβεις αυτό όταν υπομένεις τις θλίψεις αγώγιστα, χωρίς παράπονο, χωρίς φασαρία, χωρίς θόρυβο. Και αν θέλεις και μια ευχαρίστηση. Γιατί όχι. Ευχαρίστηση, λες. Δόξα τω Θεώ, γιατί μου δίνει τη δύναμη και μπορώ παρόλα αυτά, μέσα από τις θλίψεις αυτά, να μπορώ να πορεύω μετά. Ενώ το έργο της αναπαύσεως προέρχεται από την άκρωση της συνειδήσεως. Ενώ το να είσαι, ας πούμε, σε μια. Πάλι επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις γιατί μας παραπέμπουν αλλού, αλλά τέλος πάντων επειδή το χρησιμοποιούμε με μεταφορική όμως έννοια. Ενώ το να υπάρχει δηλαδή μια νιρβάνα μέσα στη ζωή σου, έτσι δεν χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, όχι όμως με την έννοια που τη χρησιμοποιούν άλλοι, μακριά από εμάς, ναι, το να υπάρχει όμως μια νιρβάνα μέσα στη ζωή σου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Και με εκείνη και ευχαριστούμε, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Και είσαι στον κόσμο σου, ας το πούμε έτσι. Ενώ αυτό λέει προέρχεται από ανάρκωση και συνειδήσεως, δηλαδή. Η συνείδησή σου είναι άρρωστη ουσιαστικά. Ενώ θα έπρεπε να περιμένεις θλίψεις και δυσκολίες. Διότι όλα αυτά δοκιμάζουν την αγάπη σου προς τον Θεό. Πώς δοκιμάστηκε, ας το πούμε έτσι, η αγάπη χαρακτηριστικά του Αβραάμ, που τον είχε υποσχεθεί το παιδί, και του έδωσε βέβαια το παιδί, τον Ισαάκ, τον είχε υποσχεθεί ότι. Η απόγονή του θα είναι όσα τα άστρα του ουρανού και η άμμο τη θαλάσση μέσα από το παιδί αυτό και ξαφνικά του λέει: πάρε το παιδί σου, ανέβα πάνω στο θυσιαστήριο και να το θυσιάσει. Ήταν μια απλή δοκιμασία. Και ο Αβραάμ βέβαια θυσίασε τα πάντα γιατί ο Θεός ήταν περισσότερο από τα πάντα γι' αυτό. Γι' αυτό οι Άγιοι δοκιμάστηκαν μέσα στις θλίψεις.
για την αγάπη του Χριστού και όχι μέσα στην άνεση. Μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, να, αυτός ο Άγιος δεν υπέφερε τίποτα. Έχουμε τέτοιους Αγίους. Μια χαρά Άγιος ήταν. Να, τέτοιος και εγώ να γινόμουν, μια χαρά. Ούτε θλίψεις, ούτε δυσκολίες, ούτε μαρτύρια, ούτε μια χαρά Άγιος. Διαβάζουμε, ας πούμε, τις ζωές των Αγίων και φρύτουμε και λέμε κάτι, τι γίνεται εδώ πέρα. Ακόμα και οι σύγχρονοι, ας πούμε, γέροντες, που μερικοί νομίζουν, ναι, όπως είχαμε πλανηθεί τότε, ακόμα και για τον Άγιο Παΐσιο, που λέγανε τι, εντάξει, τι, και τι σημαίνει ο Παΐσιος και τι είναι ο Παΐσιος, εντάξει, δεν τίποτα. Όταν όμως ξέρεις, γνωρίζεις τι τραγούσε αυτός ο άνθρωπος, που έπαιρνε στην πλάτη του τον πόνο όλων των ανθρώπων, και στην πλάτη του και στην προσευχή του, με τις αρρώστιες που είχε, με τους καρκίνους που είχε και όλα αυτά, τότε καταλαβαίνεις ότι και αυτός ο άνθρωπος πέρασε μέσα από δύσκολους δρόμους. Δεν πέρασε μέσα από την άνεση. Δοκιμάστηκε η αγάπη του προς τον Θεό. Και όσο περισσότερο πιστεύεις ότι αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο θα πρέπει να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς για τον Χριστό. Εάν πιστεύεις και αν θέλεις να αγαπάς τον Θεό, δεν σε αναγκάζει κανένας. Αυτό πρέπει να προέρχεται μέσα από τη δική σου αυτοπροαίρετη διάθεση της ψυχής. Διότι λέει το έργο που εκτελείται χωρίς σκόπο είναι η δικαιοσύνη των κοσμικών. Και πάλι εδώ βλέπετε μας λέει για το χωρίς σκόπο έργο που είναι η δικαιοσύνη λέει, των κοσμικών. Αυτή είναι η φιλοσοφία των κοσμικών ανθρώπων. Δεν είναι του πνευματικού ανθρώπου η φιλοσοφία αυτή. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι να πιστεύουμε ότι βαδίζουμε προς τη βασιλεία των ουρανών, βαδίζουμε τον πνευματικό αγώνα αυρόχης ποσή, όπως λέμε. Δεν γίνεται. Εσύ όμως αγωνιστή και μιμητή του πάθους του Χριστού, αγωνίσου μέσα σου για να αξιωθείς να γευθείς τη δόξα του. Και βλέπεις, ας πούμε, αμέσως μας παρομοιάζει και φέρνει λίγο μπροστά στα μάτια μας το πάθος του Χριστού. Άλλωστε, γι' αυτό και ο Χριστός έπαθε. Δεν υπήρχε λόγος ο Χριστός, αυτός ο απαθής, να πάθει. Βέβαια, θα μου πεις, γιατί εκείνος έπαθε για χάρη μας, ως άμωμος. Αλλά ένας βασικός λόγος για τον οποίο επέλεξε ο Χριστός τον δρόμο αυτόν του πάθους ήταν για να μας δώσει πρότυπο όλους. Να μην πει κανένας, μα πώς ο Χριστός έτσι, πώς ο Χριστός αλλιώς, να χωρίστε. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν έπαθε ο ίδιος ο Χριστός, όταν τόσα πολλά επέφερε ο ίδιος ο Χριστός, μπορούμε εμείς να πούμε ότι εμείς δεν θα περάσουμε από τον δρόμο αυτό του μαρτυρίου. Αγωνίσου λοιπόν μέσα σου λέει για να αξιωθείς, να γευθείς και τη δόξα. Όπως δηλαδή, γι' αυτό λέω στους πάγους κάπου, ότι γνωρίζοντας λέει ότι όπως λέει εμείς σταυρωθήκαμε μαζί με τον Χριστό, έτσι και θα αναστηθούμε μαζί με αυτόν. Α, το λέει και εδώ, ναι, το λέει και εδώ και ο Βασιλιάς, χρησιμοποιώντας το χωρίο αυτό από την 1η Κορινθίους 12:26, διότι λέει αν συμπάσχουμε, διότι υπεργάρ συμπάσχουμε και συνδοξαστώμε. Εάν λοιπόν πάσχουμε μαζί με τον Χριστό, ακολουθούμε δηλαδή αυτό στο πάθος του, τότε σίγουρα θα τον ακολουθήσουμε και στη δόξα του. Δεν συνδοξάζεται ο νους με τον Ιησού, αν δεν συμπάσχει το σώμα υπέρ του Χριστού. Λοιπόν, αυτός που καταφρονεί την ανθρώπινη δόξα, αυτός είναι που αξιώνεται την δόξα του Θεού και δοξάζεται το σώμα του μαζί με την ψυχή του. Πόσες φορές, ας πούμε, έτσι πραγματικά, βλέπεις ο άνθρωπος, ξεχνούμε δηλαδή τον πνευματικό δρόμο και βλέπουμε και ζηλεύουμε τις κοσμικές δόξες. Ζηλεύουμε αυτούς που είναι δίπλα μας, γύρω μας, και οι οποίοι, ας το πούμε έτσι, δοξάζονται και κυριαρχούν και επιπλέον, αν θέλετε έτσι, και καυκόνται και θέλουμε κι εμείς να διαγωνιστούμε, ας το πούμε έτσι, μαζί τους. Ξεφεύγουμε όμως, ξεφεύγουμε. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε εκ του κόσμου αυτού. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Να καταφρονούμε την ανθρώπινη δόξα. Αν θέλουμε να αξιωθούμε πραγματικά την δόξα του Θεού. Πράγματι, δόξα του σώματος είναι η υποταγή της σοφροσύνης στο Θεό και δόξα του νου είναι η αληθινή θεωρία του Θεού. Η αληθινή υποταγή είναι διπλή, με έργα και με ονειδισμούς. Όταν λοιπόν πάσχει το σώμα, τότε συμπάσχει και η καρδία του. Αν δεν γνωρίζεις το Θεό, δεν μπορεί να κινηθεί μέσα σου η αγάπη του και δεν μπορείς να αγαπήσεις το Θεό αν δεν τον ειδείς. Η όραση πάλι του Θεού προέρχεται από την γνώση του, διότι η θεωρία δεν προηγείται της γνώσεώς του. Τώρα έχει πολλά πράγματα και εδώ βλέπετε, μας βάζει και στα βαθιά νερά ο Αβασάκ, αλλά το διάβασα έτσι σύντομα γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μου πέρασε.
τουλάχιστον να τελειώσουμε την παράγραφο αυτή. Το νόημα δηλαδή είναι ότι η αληθινή υποταγή στο θέλημα του Θεού είναι υποταγή με έργα, αλλά και διανοητικά. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος να έχει ταπεινό φρόνημα. Αυτό εννοεί εδώ ο Βασισάκ που λέει με ονειδισμούς. Ταπεινό φρόνημα δηλαδή όσον αφορά και την κριτική ενδεχομένως που θα δεχθεί από τους άλλους. Και προσέξτε, η κριτική δεν είναι σω και καλά ότι κάποιοι θα μας κατηγορήσουν, αλλά είναι η γνώμη την οποία θα σχηματίσουν οι άνθρωποι για μας. Πόσες φορές κατευθύνονται, ας πούμε, οι πράξεις μας και οι ενέργειές μας και η συμπεριφορά μας από το τι θα πούν οι άλλοι για μας. Μα αν το κάνω εγώ τώρα έτσι, αν το κάνω αλλιώς, τι θα πούν οι άλλοι για μένα, τι γνώμη θα σχηματίσουν για μένα. Δεν ενδιαφέρει. Θα πεις, δεν σε ενδιαφέρει, θα πούν οι άλλοι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει με την έννοια δηλαδή ότι με ενδιαφέρει ο Θεός τι γνώμη έχει για μένα. Ο Θεός πώς με θέλει. Τώρα, αν οι άλλοι σχηματίσουν μια γνώμη για μένα, τι γνώμη οι άλλοι μπορούν να σχηματίσουν. Αυτό είναι υπολειμμένος, μωρέ. Αυτό είναι θεούσα που λένε στο μέση κτλ. Μα αυτό, αν το πούν για σένα ότι ας πούμε είναι θεούσα, για παράδειγμα, αυτό για σένα είναι τίτλος τιμής. Αυτό είναι τίτλος τιμής. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέει εδώ ο Αβάς ότι η αληθινή υποταγή είναι τύπη με έργα και ονειδισμούς. Αυτός δηλαδή ο φαινομενικά ονειδισμός για σένα είναι στεφάνι ενώπιον του Θεού. Όταν το δέχεις, δεν ενδιαφέρει, ας το πολιτεύουν. Ας νομίζουν, έτσι νομίζουν, αυτές νομίζουν έτσι, δεν είναι έτσι. Εγώ όμως είμαι υποταγμένος στο θέλημα του Θεού μου και ακολουθώ τον δρόμο τον οποίο ο Χριστός μου έχει δείξει. Και πώς φυσικά θα γνωρίσει κανείς τον Θεό? Διότι λέει ότι η όραση του Θεού προέρχεται από την γνώση του Θεού. Δηλαδή, μιλάμε για θεωρίες. Και πώς θα γνωρίσεις τον Θεό? Τον Θεό τον γνωρίζω όταν ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άρα, ερχόμαστε πάλι σε αυτό που πολλές φορές μας έχει πει ο Βασιλιάς μέχρι τώρα, στην υποταγή του θελήματος του Θεού. Στην, αν θέλετε, σχολαστική εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Ας μείνουμε σε αυτό. Θέλω να τελειώσω, επειδή βολεύει τώρα, τυχαίνει εδώ ο λόγος αυτός, να έχει και μια παράγραφο, όπου είναι ουσιαστικά έτσι και μια προσευχή, για να την πάρουμε έτσι αυτή την προσευχή, να ενώσουμε δηλαδή την προσευχή μας με την προσευχή που θα κάνει εδώ ο Ισαάκ. Ας το διαβάσουμε από το πρωτότυπο, μάλιστα προτιμώ, δεν πειράζει ο καθένας ας. Αξίωσον με λέει Κύριε, γινώσκυνσε και αγαπάν, ούκ εν τη γνώση, τι εν το σκορπισμό του νου, τι εκ της γυμνασίας γινωμένη, αλλά αξίωσον με εκείνης της γνώσεως, ενή ο νους θεωρών σε, δοξάζει την φύση σου, την φύση σου, εν τη θεωρία, τη κλεπτούση, την αίσθηση του κόσμου από τις διανοίες. Εντάξει, συγγνώμη. Αξίωσε με Κύριε να σε γνωρίζω και να σε αγαπώ, όχι με την γνώση που προέρχεται από τον σκορπισμό του νου και την παιδεία, αλλά αξίωσε με να αποκτήσω εκείνη την γνώση, κατά την οποία ο νους θεωρώντας σε, δοξάζει την φύση μέσα στην θεωρία που απομακρύνει τη διάνοια από την αίσθηση του κόσμου. Δηλαδή, ουσιαστικά, βλέπεις εδώ ότι μέσα από την προσευχή ζητάει ο Αμπάς να μας κάνει ο Θεός αξίως της γνώσης αυτής, αλλά και του φωτισμού. Αξίως έμενε να ανυψωθώ επάνω από την αυθαίρετη θέα που γεννά τις φαντασιώσεις και να σε ειδώ με την δύναμη του δεσμού του Σταυρού, στο δεύτερο μέρος της σταυρώσεως του νου, που αναπαύεται ελευθερωμένος από την ενέργεια των νοημάτων, θεωρώντασε ακατάπαυστα με τον τρόπο επάνω από τη φύση. Βάλε μέσα μου πλούσια την αγάπη σου, ώστε να έρθω στον έρωτά σου, ήδη από αυτόν εδώ τον κόσμο. Δώσε μου την δύναμη να κατανοήσω την ταπείνωσή σου, με την οποία έζησες στον κόσμο, με το κάλυμα που φόρησες από τα μέλη μας, δια της μεσητεύσεως της Αγίας Παρθένου, ώστε με την αδιάλειπτη και αλυσμόνητη αυτή μνήμη να δεχθώ με ευχαρίστηση την ταπείνωση της φύσεως μου. Είναι μια απλή προσευχή του Αβά Ισαάκ, που βλέπετε ουσιαστικά προσπαθεί να μας περάσει και τα μηνύματα αυτά. Πίστευω ότι ίσως τελειώσουμε το λόγο. Δεν πειράζει, δεν τελειώσαμε, θα τελειώσει τη μόνη σας. Είναι ο 16ος λόγος περί των τρόπων των αρετών του Αβά Ισαάκ. Και με αυτό θα ήθελα έτσι να κλείσω
και να κλείσουμε τη μελέτη που με τη βοήθεια του Θεού έτσι φέτος έτσι προσπαθήσαμε σε πάνω από 30 ευκαιρίες που είχαμε την ευκαιρία. Και αν θέλει τώρα κάποιος να πει κάτι ευχαρίστως να κάνουμε. Αν και απαντήθηκε στο δεύτερο μέρος του είπαμε στο πρώτο κομμάτι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή χρειάζεται οπωσδήποτε τώρα οι μετάνοιες, αυτός ο σωματικός. Στο δεύτερο το κομμάτι είπαμε ότι υπάρχει και ο δρόμος, ας πούμε, ότι να κάνει άνθρωποι υπομονής στις ακούσεις θλίψεις, αυτές που έχουν το πούσαν τις επιλέξεις, ας πούμε. Όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, ότι η Οφέλεια που ήταν την ασθένεια δεν την είδε πόση άσκηση έκανε τόσα χρόνια, ας πούμε. Και έχουμε δει και μέσα στην Εκκλησία κατά κανόνα πράξη μέσα στον κόσμο, όπως το έχω δει εγώ, είναι ότι οι άνθρωποι που δεν είναι ακόμα, έχουν φτάσει κάποια ταπείνωση, γνώση του εαυτού τους, το να κάνουν μια άσκηση τέτοιου είδους του μετάνοιες, με νηστείες και τέτοια πράγματα, συνήθως πρέπει να σηκώσουν και μια κουβέντα. Δηλαδή γίνεται ο εγωισμός των πράγμα μέσα τους. Είναι καλύτερα να μην τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτά να πούνε μέσα από τις λήψεις, τις ακούσεις, μια ταπείνωση και μετά να κάνουν ένα τέτοιο αγώνα. Συνήθως γίνεται σε εγωισμό αυτό το πράγμα. Άνθρωποι κάνουν τα λάθη και όλα αυτά τη αρακοστία με μια κουβέντα, α πούμε, εγώ σηκώ μια κουβέντα από το διπλανό του. Ναι, αυτό μπορεί να σημαίνει, ξέρετε, και κλειστέρω. Να βλέπετε άλλο ένα παράδειγμα που ρωτήσατε προηγουμένως. Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να ενωθεύσει το έργο ο διάβολος. Δηλαδή ξεκινάει ο άνθρωπος με καλό τρόπο, αλλά ενώ στενε και σε βλέπει, δεν μπορεί να σου πάει κόντρα ο διάβολος. Και το λένε άλλωστε οι πατέρες ότι δεν είχα δώσει το διάβολο να σε πάει κόντρα. Τώρα θα σου έρθει δηλαδή αυτά. Αλλά σε πιάνει, έρχεται και αυτός να βοηθήσει τάχατες από πίσω, αλλά έτσι όπως σε σμπρώχνει, δεν σε σμπρώχνει ευθεία, σε σμπρώχνει στραβά. Και φεύγει δηλαδή αριστερά ή δεξιά. Αυτός λοιπόν που ξεκινάει έτσι με ζήλο, αν δεν το πάρει χαμπάρι, αν δεν το πάρει είδηση, έρχεται ο διάβολος και το σμπρώχνει μετά και κάνει αυτόν τον αγώνα, αλλά όχι με εμπιστευόμενο στη βοήθεια και στη χάρη του, αλλά στον εαυτό του. Υπερηφανεύεται και αυτό μετά βγαίνει και στους άλλους, γίνει σαν ένα πράγμα μετά που είναι πολύ άγνωστο, πολύ άσχημο. Και λες καλύτερα αυτός ο άνθρωπος αν δεν έκανε τίποτα. Τα λέει ο Αβάσης Ακάλος, τι μας τα λέει, ότι καλύτερα λιγότερη θλίψη και κόπος, αλλά να είναι καθαρό το έργο αυτό, να είναι έργο του Θεού, παρά ας πούμε να είναι ένα έργο του Θεού, να είναι μεγάλο ενδεχομένως και να είναι να το κάνεις με... Πάντως μέσα στον κόσμο πάντα οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από θλίψεις και κάνουν υπομονή, τις βλέπεις είναι πιο προσβλημένοι, πιο ταφινοί, ας πούμε. Και ένα άλλο πράγμα στην αρχή που είπαμε είναι ότι ο διάβολος κάνει αυτόν τον πόλεμο που μας κάνει να μας ρίξει στην αμαρτία, να μας ρίξει για ποιο λόγο, αφού μετανοούμε και η αμαρτία σβήνει, μήπως είναι πιο πολύ θέλει να μας υπερπίσει ή να μας κάνει να τα παρατήσουμε μέσα από αυτά τα πράγματα. Γιατί η αμαρτία έτσι μας ρίξει στην αμαρτία. Ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα τώρα, είναι πολλά. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε σύνοψη, ας πούμε, όλων αυτών όσων είπαμε για τον Αβά Ισακ. Βέβαια, μια και είπαμε τη λέξη σύνοψη και ξέρετε ότι παλιότερα γράφατε και τεστ στο τέλος. Ναι, πάντα. Εντός δεν κάναμε τίποτα. Έχετε μαζί σας χαρτί και μόνο. Πέρυσι είχαμε δώσει ένα μάτυπλο της όλης στην αλήθεια. Τώρα φέτος δεν υπάρχει αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε 10 λεπτά. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, βγάλτε ένα χαρτί και μου λέει η Κατερίνα. Κοιτάς έτσι. Αποειδοποιείτε το τεστ. Ορίστε. Ναι, δεν θα είναι multiple choice αυτό, αλλά θα είναι, θα σας πω εγώ αμέσως. Θα γράψει ο καθένας τι του έκανε εντύπωση από τον Μάισα, αυτό, ζήτημα πρώτο. Τι έκανε εντύπωση από τον Μάισα και το δεύτερο είναι τι, ας πούμε, ήταν χρηστικό από αυτά που είπαμε ενδεχομένως όλη τη χρονιά, τι τον ωφέλησε από τον Αβάη Ισακ. Δύο πράγματα. Του έκανε εντύπωση και του έμεινε ενδεχομένως και τι τον ωφέλησε. Δηλαδή κάτι πρακτικό που να... Λοιπόν, έχουμε εδώ χαρτιά, μην είναι εσύ. Αυτό ήταν, κλειδώσε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα, δεν πει κανένας. Δώσε, Ιωάννη, και εσύ πάρε τη σάλωση. Το εννοούσε, φυσικά δεν ήταν αστείο. Το εννοούσε. Όποιος γράψει καλά θα έχει και ένα δωράκι.